Αλλά θέλω να σε ξεκινήσω από ένα θέμα που σε έχει συνηθίσει ο κόσμος πάρα πολύ να τους μιλάς πάντα. Δεν ξέρω αν σε ακούνε πάντα, αλλά εσύ οφείλεις να μιλάς και να λες αυτό που πρέπει να συμβαίνει. Έχουμε τριήμερο μπροστά μας, αυτό το τριήμερο της Καθαρά Δευτέρας. Ελπίζω να μην υπάρχει και σε αυτό μεγάλος αριθμός θυμάτων. Κοίταξε, στο χέρι μας είναι, διότι έχουμε ένα κακό συνήθειο να λέμε ότι δεν είναι σωστός ο δρόμος, δεν έχει κακό φωτισμό, δεν έχει το ένα, δεν έχει το άλλο. Μάλλον έχει κακό φωτισμό. Εμείς όμως τι κάνουμε για τον εαυτό μας? Δηλαδή φεύγουμε ένα τρίμερο ταξίδι. Οι δρόμοι πια οι περισσότεροι, οι εθνικές οδοί, μιλώ, είναι ασφαλείς και καλές προδιαγραφές. Πού παρουσιάζεται ποτηλιάρισμα? Στα διόδια. Πήγαινε λοιπόν και προμηθεύσου ένα μηχανάκι, το οποίο θα περάσει πολύ εύκολα και ίσως και με λιγότερο κόστος. Φεύγεις ταξίδι, κάνε μια σωστή προετοιμασία, απλά πράγματα. Δηλαδή, καθάρισε το αυτοκίνητό σου, τα τζάμια ιδιαίτερα μέσα και έξω, για να έχεις καλό οπτικό πεδίο. Δεν είσαι μπιχλάκι που λέω έτσι, εγώ. Μπράβο. Τσέκαρε τα λάδια, την πίεση στα λάστιχα, βάλε νερό στο ψυγείο, στα πιτσιλιστήρια και από εκεί και πέρα ξεκίνα χωρίς να έχει φάει πάρα πολύ, χωρίς να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Να μην έχει φουλ τη μουσική. Βάλε τα παιδιά σου στο κάθισμα, μπρος πίσω όλοι οι ζώνες ασφαλείας, απαλή μουσική όπως όσο έχει δυνατά και όχι συζητήσεις οι οποίες θα βάλουν εκνευρισμό. Ναι, δηλαδή δεν θα πει στον άντρα σου εκείνη την ώρα κάτι δεν πάει καλά στο γάμο μας. Άστο για άλλη στιγμή. Είναι λάθος στιγμή. Είναι η καλύτερη στιγμή να σε αφήσει τον δρόμο και να φύγει το δοκιμό. Ή να το ανακοινώσετε ότι ξέρει κάτι, έχω φίλο, ας πούμε. Είναι δύσκολη στιγμή εκεί που άλλο οδηγάει, ας πούμε. Ναι. Καλό να τα αποφύγουμε. Γιατί θα πάτε μαζί στον κρεμό. Ακριβώς, διότι πηγαίνουμε σε να περάσουμε όμορφα τρεις μέρες. Έρχεται η Καθαρή Δευτέρα, ξεκινάει η Σαρακοστή. Έχουν τα πιτσιρίκια με τον χαρταϊτό να παίξουν. Εμείς τη λαγάνα μας, τον ταραμά μας, τα νηστήσιμά μας. Οπότε πάμε για κάτι καλό. Για ποιο λόγο λοιπόν να είμαστε προετοιμασμένοι, να οδηγήσουμε λίγο πιο ήρεμα, να μην είμαστε επιθετικοί στο οδήγημα. Είναι εύκολα τα πράγματα εάν πειθαρχούμε και πρώτα απ' όλα αγαπάμε και σεβόμαστε πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας.